Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κατευθείαν από Θεσσαλονίκη ήρθατε. Σχεδόν κατευθείαν, γιατί είχε και καθυστέρηση το αεροπλάνο χτες το βράδυ. Μεγάλη συγκέντρωση κάνατε, ήταν κατά αρκετό κόσμο. Πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Και απόψε η κεντρική ομιλία. Και ιδιαίτερα νέος κόσμος και μάλιστα νέοι ψηφοφόροι του κόμματος. Αυτό είναι που σας ενδιαφέρει. Αυτό μου έλεγαν τα τοπικά στελέχη εκεί που τους ξέρουν. Ναι. Και όπως λέει η Μαρία, σήμερα το βράδυ Σύνταγμα. Ναι, απόψε στο Σύνταγμα, στις 8 η ώρα. Νομίζω θα είναι και εκεί μεγάλη συγκέντρωση. Επειδή είπατε για νέο κόσμο, κύριε Κουτσούμπα, υπεκφράζονται φόβοι ότι η αποχή μπορεί να είναι πολύ μεγάλη σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, σε αυτές τις ευρωεκλογές. Μπορεί να χτυπήσουμε και ποσοστά ρεκόρ αποχής. Αυτό εσείς το εισπράττετε και το ρωτώ τώρα για ένα κόμμα που θεωρητικά έχει μπετοναρισμένο τον κόσμο του. Δηλαδή, αυτοί που ψηφίζουν Κουκουέ είναι βέβαιο ότι θα πάνε και θα τη ρίξουν την ψήφο. Είναι έτσι ή έχει αλλάξει κάτι? Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω και οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ επηρεάζονται γενικότερα από τις εξελίξεις και από όλη αυτή τη συζήτηση. Κοιτάξτε να δείτε, στην αποχή εγώ πιστεύω ότι έχουμε δύο στοιχεία. Από τη μια μεριά είναι η αποχή αυτού που δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική, για τις εξελίξεις, λέει δεν είναι... είναι και ο καιρός με 36 βαθμούς. Είναι και ο καιρός και το παίρνει πάρα πολύ χαλαρά. Υπάρχει και μια άποψη η οποία έχει πιο πολιτικοποιημένο χαρακτήρα, ότι εκφράζω τη διαμαρτυρία μου και με την αποχή, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Διότι η αποχή δεν θα μετρήσει στο εκλογικό αποτέλεσμα το βράδυ, ή μάλλον θα μετρήσει, αλλά θα μετρήσει αρνητικά, για να το πω καλύτερα. Γιατί το βράδυ των εκλογών, την Κυριακή αυτή, θα έχουμε και αποτελέσματα, θα έχουμε και ποσοστά, θα έχουμε και ευρωβουλευτές που θα εκλεγούν. Άρα αυτός που δεν πήγε να ψηφίσει δεν θα συμμετέχει σε αυτό. Άρα μετά δεν μπορεί να μιλά και να λέει «Μα η Νέα Δημοκρατία κάνει αυτό, παίρνει αντιλαϊκά μέτρα με πλήτη, με φόρους, με χαμηλό εισόδημα, δεν ξέρω τι, με άλλα αντιλαϊκά μέτρα». Θα το βρει μπροστά του, γιατί υπάρχει και η επόμενη μέρα. Άρα εμείς αυτό που λέμε είναι μαζικά, αποφασιστικά όλοι, ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες, αλλά και όλες οι ηλικίες, να ξεπεράσουν εμπόδια, δυσκολίες που μπορεί να έχουν εκείνη τη μέρα, όπως και αυτό το ζωφερό από τη μια μεριά ή από την άλλη μεριά υποτονικό χαλαρό κλίμα που δημιουργείται και έχει δημιουργηθεί με ευθύνη των άλλων κομμάτων, και να πάνε να ψηφίσουν. Και βεβαίως να πάνε να ψηφίσουν σωστά, να ψηφίσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Λέμε εμείς, Γενικέ, γιατί θα είναι μια απάντηση. Θα είναι συμμετοχή σε αυτό το γίγνεσθε το πολιτικό. Εσείς, παρότι έχετε έναν κόσμο που σας ακολουθεί, το Κομμουνιστικό Κόμμα, έχετε επιχειρήσει ως Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ να κάνετε και ένα άνοιγμα και να απευθυνθείτε σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες που μπορεί να μην είχαν ψηφίσει και ποτέ ΚΚΕ. Επειδή βλέπουμε μια Νέα Δημοκρατία που, με βάση τις δημοσκοπήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα δούμε τι θα γίνει την Κυριακή, φαίνεται ότι είναι πολύ μπροστά ως πρώτο κόμμα από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θεωρείτε ότι έχετε προσεγγίσει αυτόν τον κόσμο? Έχετε πετύχει δηλαδή αυτό το νέο στόχο που θέσατε ως γραμματέας? Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, και αυτό πιστεύω θα συνεχιστεί και θα εκφραστεί και στις αυτές τις ευρωεκλογές, έχει αρχίσει να γίνεται ένα διακριτό, ένα ρεύμα αντίθεσης, εναντίωσης, καταδίκης της κυρίαρχης πολιτικής που αυτή τη στιγμή εκφράζεται με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τη σωρία αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων που έχει προβεί και των αντιλαϊκών μέτρων που έχει πάρει. Και νομίζουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί. Και εκφράζεται και με αντίρρηση βεβαίως στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και προς την αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, με τη μεγάλη πτώση που είχε στις προηγούμενες εκλογές και η οποία από ό,τι φαίνεται είναι συνεχιζόμενη, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ και λοιπά. Ενώ αντίθετα υπάρχει μια ανωδική πορεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτό το βλέπουμε σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις και σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και τις προηγούμενες ευρωεκλογές και σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του περσινού Ιούνιου, Μάη και Ιούνιου. Άρα πήχη έχει και βεβαίως των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Υπάρχει ένα σημαντικό και αυτό στοιχείο. Έχει μεγάλη σημασία, γιατί κυρίως οφείλεται στη δουλειά που κάνει το ΚΚΕ, όχι μόνο τον ένα μήνα ή τους δύο μήνες προεκλογικά, με την καμπάνια μέσα από τα μέσα ενημέρωσης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα σποτάκια, τις διαφημίσεις, αυτό που είπατε, την προσέγγιση ενός κοινού που δεν απευθυνόμασταν ίσως παλιά ή δεν σκεφτόταν να ψηφίσει. Κάνατε και TikTok. Αλλά αυτό, ναι, σύμφωνοι, αλλά αυτό πατάει σε μια πραγματικότητα. Υπάρχει δηλαδή όμως... ότι μας έβλεπε
μέσα στους καθημερινούς αγώνες, στα προβλήματά του για το μεροκάματο, μάλιστα, για να μην απολυθεί, για να έχει δουλειά, για να είναι ανοιχτό το πανεπιστήμιο, για το σχολείο δημόσιο και δωρεάν, για την υγεία, για τα νοσοκομεία μας, την περίοδο της πανδημίας, μετά παντού μας έβλεπε και ήμασταν μπροστά για να μην του πληστηριάσουν το σπίτι, τα κοράκια και όλα αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει ένα στοιχείο διαφοροποίησης για το ΚΚΕ. Ενώ τα υπόλοιπα, σχεδόν όλα τα υπόλοιπα κόμματα λένε ότι ξέρετε κάτι, αυτές οι εκλογές είναι σημαντικές γιατί θα στείλουμε τους εκπροσώπους μας στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου εκεί θα συναποφασίσουμε και με τους υπόλοιπους 700 θέματα που αφορούν τη ζωή μας. Αντιθέτως εσείς, τα κεντρικά σας συνθήματα είναι σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Ουσιαστικά είναι μηνύματα τα οποία είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του τρόπου της λειτουργίας του. Βέβαια. Αυτό περνάει στην κοινωνία όμως. Βεβαίως, γιατί εμείς δεν το κρύβουμε ότι έχουμε αντίθεση ριζική και κάθετη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι των λαών. Θέλετε να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, βεβαίως. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των λόμπι της διαφθοράς, της εκμετάλλευσης, των πολέμων. Έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Γιατί εκεί διαμορφώνονται και παίρνονται οι αποφάσεις, οι οδηγίες, οι κατευθύνσεις και τα μέτρα στο Ευρωκοινοβούλιο. Πρώτα εκεί συζητιώνται. Εκεί συνδιαμορφώνονται με βάση τους εκπροσώπους των κομμάτων και των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Και μετά έρχονται και γίνονται νόμοι του ελληνικού κράτους, των άλλων κρατών όμως, εθνών, Κουτσούμπα, των εθνικών κοινοβουλίων. Άρα, λοιπόν, εμείς θέλουμε να είμαστε... Μία ερώτηση απλώς πολύ πρακτική. Να τελειώσω αυτό. Έλατε. Θέλουμε να είμαστε και εκεί που διαμορφώνονται οι αποφάσεις και παίρνονται, ώστε έγκαιρα και να τις γνωρίζουμε και να τις αποκαλύπτουμε και να προετοιμάζουμε για το τι θα συμβεί στην Ελλάδα, τον ελληνικό λαό, και να οργανώσουμε την πάλι. Βεβαίως μπορεί να αλλάξουμε σχετισμούς. Δηλαδή γιατί μπορούν ακριβώς, 2-3 ευρωβουλευτές που να το κάνουν. Γιατί αυτό. Ακριβώς αυτή η συζήτηση γίνεται και στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ήμουνα στη Γαλλία, για παράδειγμα, στη μεγάλη συγκέντρωση, εκατομμύρια εργαζόμενοι στην πλατεία της Βαστήλης για το ασφαλιστικό του σύστημα και για εργασιακά δικαιώματα, και είχα μιλήσει εκεί, η ίδια συζήτηση γινόταν ανάμεσα σε Γάλλους εργαζόμενους συνδικαλιστές. Όμως, ξέρετε, στη Γερμανία που βρέθηκα τώρα, στο Μόναχο, στο Ντίσελντορφ κλπ. Όχι μόνο στην Ομογένεια, αλλά και σε Γερμανούς, η ίδια συζήτηση γίνεται. Και λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε τους σχετισμούς. Άρα εμείς λέμε, μαζί με άλλα κομμουνιστικά εργατικά κόμματα που συνεργαζόμαστε με τέτοιες προοδευτικές δυνάμεις στα κινήματα, ότι πρέπει όμως να το κάνουμε αυτό. Κύριε Γενικέ, η πραγματικότητα είναι σκληρή και είναι διαφορετική. Δηλαδή τι, έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι μία μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές χώρες, οι πολίτες αυτών των χωρών, οι ψηφοφόροι αυτών των χωρών, να κάνουν ακροδεξιές επιλογές. Αυτό που οφείλεται κατά την άποψή σας. Κοιτάξτε τώρα, είναι και ένας μπαμπούλας η ακροδεξιά που χρησιμοποιείται χρόνια τώρα. Δηλαδή δεν κατάλαβα τώρα, η Μελόνι που ήταν ο μπαμπούλας και ενώθηκαν όλοι για να μην βγει η Μελόνι και τελικά βγήκε η Μελόνι και έβλεπε φιλελεύθερους, σοσιαλδημοκράτες, αριστερούς εκεί στην Ιταλία να ενώνουν για να μην βγει η ακροδεξιά. Ή στη Λεπέν, που για ενάντια στη Λεπέν στη Γαλλία ενώθηκαν για να μην βγει και να βγει ο Μακρόν. Αλλά ο Μακρόν ακολουθεί τις ίδιες αντιλαϊκές πολιτικές με τη Μελόνι. Τη Μελόνι δεν θέλαν να τη δουν πριν τα φιλελεύθερα κόμματα και μιλάγαν για άνοδο της ακροδεξιάς στην Ιταλία. Και τελικά βλέπουμε είναι χεράκι-χεράκι και αγκαλίτσα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για να κάνει και να ξαναβγεί πρόεδρος της Κομισιόν. Άρα βλέπετε όλα αυτά είναι σχετικά, διότι εμείς πιστεύουμε αυτά τα ονομαζόμενα ακροδεξιά κόμματα, τα φασιστικά κόμματα που χρησιμοποιούνται ως μπαμπούλας, είναι γέννημα θρέμα αυτού του συστήματος. Το ίδιο το σύστημα πιστεύουμε, και αυτό πρέπει να το κατανοήσει ο ελληνικός λαός, τους δημιουργεί, τους αμολάει, μετά τους μαζεύει όταν βλέπει γιατί έχουν ακραίες θέσεις, ο φασισμός ή η ακροδεξία, μας πάνε σε αντιδραστικές θέσεις που μας πάνε πάρα πολύ πίσω. Άρα λοιπόν, ο μόνος γνήσιος αντίπαλος, γιατί βεβαίως πρέπει να αντιπαλέψει και την ακροδεξιά και τον φασισμό, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και οι ευρωβουλευτές είναι αυτοί που θα αναδείξουν τις συμμαχίες και τις συμφωνίες που κάνουν κάτω από το τραπέζι οι διάφοροι ακροδεξιοί με τους κεντροδεξιούς
και με τους κεντροαριστερούς και δίθεν σοσιαλδημοκράτες. Υπάρχει ένας κόσμος που μπορεί να εκτιμά τη συνέπεια του ΚΚΕ στις θέσεις του. Υπάρχει κόσμος που εκτιμά εσάς ως Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν καταλαβαίνουμε ποιο είναι αυτό το πρακτικό που λέει το ΚΚΕ που θα μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή αύριο. Εγώ λοιπόν θέλω να πάω σε ένα θέμα που είναι διαχρονικό και απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους. Συντάξεις, για παράδειγμα. Μας βλέπουν συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή. Η πρόταση του ΚΚΕ αύριο το πρωί, πρακτικά, στο πόσο μπορεί να φτάσει η σύνταξη, πρέπει να φτάσει η σύνταξη, ώστε ο συνταξιούχος να ζει με αξιοπρέπεια. Ποια είναι, μπορείτε να μας πείτε, ποσό? Το θέμα δεν είναι το ποσό, γιατί είναι να σας και πω το κάτι. Ποσό. Όχι, να σας πω κάτι, γιατί πρέπει να το ξέρει ο ελληνικός λαός. Το ποσό με μια εκτείναξη της ακρίβειας σε τριπλάσιους ρυθμούς δεν σημαίνει τίποτα. Σύμφωνοι. Γιατί, αλλά πρέπει να βάλουμε γιατί, και ένα στόχο. Γιατί, και σε συνδυασμό με τους μισθούς. Βεβαίως, και οι μισθοί και οι συντάξεις. Γιατί ο άλλος αυτό βλέπει στην γιατί τσέπη του. Και η σύνταξη του. Παίζει ρόλο. Όταν γιατί... βρισκόμαστε, όταν βρισκόμαστε στο 27% λιγότερο από το 2009 σε μισθούς, στο μέσο όρο των μισθών, για παράδειγμα. Ξέρετε αναλόγως... τι σημαίνει αυτό. Και αντίστοιχα οι συντάξεις. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό πρακτικά όταν πάει να ψωνίσει ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος στο σούπερ μάρκετ. Ναι, ότι δεν μπορεί. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, το να πούμε, το λέμε εμείς, προτείνουν και το συνδικαλιστικό κίνημα και συμφωνούμε. Κλάδοι διάφοροι έχουν συλλογικές συμβάσεις. Άλλοι βάζουν 900 κατώτερο, άλλοι βάζουν 1000, άλλοι βάζουν 850. Ανάλογα με τις συνθήκες που είναι, γιατί άλλο να ξεκινάει ο άλλος από το 600 και άλλο να ξεκινάει από το 1200. Εδώ έχουν γίνει τεράστιες μειώσεις. Άρα πρέπει να δεις, γιατί συνεχώς... Έχει αυξηθεί ο κατώτατος. Υπάρχει τώρα και μια ιστορία, λέει, μα το ΚΚΕ, το συνδικαλιστικό κίνημα, πριν ζητούσε 1200, μετά το κατέβασε στο 920. Μα αυτό έχει να κάνει με τις συνθήκες συγκεκριμένες. Τώρα που έχει εκτιναχθεί η ακρίβεια με ευθύνη της κυβέρνησης της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης που ψήφισαν μια σειρά μέτρα, δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να ζήσει με αυτές τις συντάξεις και με αυτούς τους μισθούς. Μα κάτι ανάλογο πρέπει να πάνε πάρα πολύ κάτι ψηλά. Κάτι ανάλογο δεν λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, κάτι λοιπόν, ανάλογο δεν λέει και το ΠΑΣΟΚ. Όχι, δεν λέει το ίδιο, γιατί ξέρετε τι είναι. Ένα ζήτημα είναι η αύξηση των μισθών και των συντάξεων. Το άλλο ζήτημα είναι η κατάργηση των έμεσων φόρων και των άμεσων φόρων. Ή ο δραστικός περιορισμός στην καλύτερη περίπτωση, στη χειρότερη περίπτωση. Μιλάμε δηλαδή για μέτρα που έπρεπε να πάρθουν χτες. Τα οποία όμως, ναι, τα οποία όμως, και από πού θα τα οποία όμως μια υπάρχουν έσοδα και θα σας πω. Τα οποία όμως δεν τα έλυσαν οι κυβερνήσεις και ούτε εμείς πιστεύουμε ότι λύνουν ολοκληρωτικά το πρόβλημα. Γιατί μετά ξέρετε τι έρχεται. Τι θα γίνει με το χρηματιστήριο ενέργειας? Θα το καταργήσουμε? Ο ΣΥΡΙΖΑ το έφτιαξε, η Νέα Δημοκρατία το διατήρησε, απογειώθηκαν οι τιμές τώρα, 70% το ρεύμα θα είναι παραπάνω τον Ιούνιο. Λοιπόν, χρηματιστήριο ενέργειας, η απολιγνητοποίηση, οι φτηνές πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούσε η χώρα μας και οι οποίες δόθηκαν εντελώς άναρχα, χωρίς σχέδιο και οτιδήποτε άλλο σε ιδιωτικές μεγάλες εταιρείες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πανάκριβο εμπόρευμα, να γίνεται εμπόρευμα το ρεύμα πανάκριβο. Επειδή το ΚΚΕ... έχουμε την στροφή στο αμερικάνικο LNG, το οποίο είναι πανάκριβο. Και αυτό μετακυλείται στις τιμές των προϊόντων, σε αυτό που έχει να πληρώσει ο Έλληνας εργαζόμενος, η λαϊκή οικογένεια. Το επιχείρημα είναι... Ήρθε και το εμπάρκο στη Ρωσία και οι περιορισμοί με το φυσικό αέριο και μια σειρά άλλα, έχουν εκτιναχθεί από τις βιομηχανίες με μονοπωλιακές τιμές τα λοιπάσματα που μετακυλίονται στο κόστος παραγωγής του αγρότη, και όλα αυτά είναι ένα ντόμινο εξελίξεων που εξηγεί γιατί υπάρχει πληθωρισμός, γιατί υπάρχει ακρίβεια. Μαζί με το γεγονός ότι έχουμε τη μεγάλη συνθήκη για να πάμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Μάστριχτ, αυτή έφτιαξε την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά την ΟΝΕ, η οποία στην ουσία έχει κατασπαταλήσει όχι τεράστιο χρήμα για τους εργαζόμενους, έχει λιανίσει κυριολεκτικά τον εργαζόμενο λαό όλα αυτά τα χρόνια. Με την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων. Έχουν μονοπωλιακές τιμές μεγάλες εταιρείες, ανταγωνιστικές, τις οποίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν βέβαια οι εγχώριοι μονοπωλιακοί όμιλοι. Και από εκεί και πέρα γίνεται όλο αυτό. Η άνοδος των τιμών
σε άλλες χώρες να είναι φτηνότερα και εδώ να είναι ακριβότερα. Δεν διαφωνεί κανείς στις διαπιστώσεις αυτές. Τότε επιχείρημα από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν είναι διαπιστώσεις, είναι οι αιτίες του προβλήματος. Και δεν μιλάμε για τις αιτίες. Και μιλάμε για το πού θα βρούμε τα λεφτά. Και σου λέει εδώ μετά, είμαστε. Εδώ και, είμαστε. Και σας εδώ λέω είμαστε. Εγώ, για παράδειγμα, ξοδεύουμε, όχι πρακτικά συγκεκριμένα, ξοδεύουμε σαν χώρα και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά για να δώσουμε εκατομμύρια επί εκατομμυρίων στο καθεστώς Ζελένσκι για να δίνει τη μάχη με τη Ρωσία, να βομβαρδίζει και αυτός με τη σειρά του, υποτίθεται να αντιστέκεται. Και μαθαίνουμε χτες ότι ο Ζελένσκι αγοράζει με τέτοια χρήματα που τα βρήκε μέσα στον πόλεμο. Είναι υποτίθεται 3 χρόνια τώρα πόλεμος εκεί. Και σκοτώνονται οι άνθρωποι του, οι πολίτες του. Και αγόρασε στα κατεχόμενα της Κύπρου, στην Κερίνια, καζίνο. Ο Ζελένσκι. Εκεί πάνε τα χρήματα. Ξοδεύουμε κάθε μέρα 500.000 ευρώ για να βρίσκεται η φρεγάτα Ύδρα στην Ερυθρά Θάλασσα, που δεν έχει καμιά σχέση με την άμυνα της χώρας, με την προστασία των συνόρων μας, για παράδειγμα, όπως μας λένε. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αυτά είναι χρήματα. Φοροαπαλλαγές, συγγνώμη, έχουν οι εφοπλιστές, γιατί με ρωτήσατε πού θα τα βρει τα λεφτά. Να μην φοροαπαλλάσει τους εφοπλιστές, να φοροαπαλλάξει στην πρόταση που έχουμε τους επειδή αγρότες, για παράδειγμα, για λεφτά, με πετρέλαιο. Επειδή μιλάμε λοιπόν, για λεφτά, υπάρχουν κύριε μέτρα. Αφήστε με να σας το ρωτήσω. Με αφορμή μόνο την ιστορία του πόθεν έσχεση του κυρίου Κασελάκη, που θα θέλαμε και το σχόλιο σας, επειδή το ΚΚΕ απευθύνεται και εστιάζει στα προβλήματα των πολλών, εγώ θέλω να σας ρωτήσω ως αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος, ως Γενικός Γραμματέας και αρχηγός ενός κόμματος, αν θεωρείτε ότι είναι υποχρέωσή σας όλοι, κρυστάλλινα και διάφανα, να παρουσιάζετε την περιουσιακή σας κατάσταση, όχι μόνο ως καταγραφή, ο Κουτσούμπας έχει αυτά, αλλά και πώς απέκτησε ο Κουτσούμπας όλα αυτά. Συμβαίνει αυτό τώρα που μιλάμε? Βεβαίως συμβαίνει. Ή πρέπει να συμβαίνει με πιο άλλο καθαρό συμβαίνει, τρόπο. Άλλο πρέπει να συμβαίνει. Συμβαίνει με την έννοια ότι, για παράδειγμα, στη Βουλή, εγώ ξέρω για μένα προσωπικά και για όλους τους βουλευτές του κόμματος, κατατίθεται το πόθεν και το έσχες. Το πόθεν το ξέρουμε. Και το πόθεν βεβαίως. Δηλαδή είναι υποχρεωμένος ο άλλος να πει ότι αυτό το είχε ο πατέρας μου, το έφτιαξε το 1980 το διαμέρισμα. Εσείς το κάνετε, το σπίτι. Οι άλλοι το κάνουν. Μα είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Ποιος το ελέγχει? Κάποιοι που μπορεί να παίρνουν από τους υπαλλήλους και τους ελεγκτές λεφτά κάτω από το τραπέζι, θα πρέπει να ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Αν υπάρχουν τέτοιοι. Αν υπάρχουν τέτοιοι από τους ελεγκτές. Αν υπάρχουν. Δεν ξέρω. Λέω, αν υπάρχουν, γιατί με ρωτάτε. Εσείς είστε δημοσιογράφοι, εσείς ξέρετε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω έρευνα. Υπάρχουν κάποιοι λοιπόν, που κάνουν δουλειά κάτω από το τραπέζι. Αν υπάρχουν τέτοιοι, λέω, να κάνουν τη δουλειά τους. Η δικαιοσύνη και οι υπόλοιποι να τους ανακαλύψουν και να τους βρουν. Αν την κάνουν, κύριε Γενικέ, πάντως, για πάντως να δείξουν εδώ μικρότερα εισοδήματα δεν υπάρχει σε κάποιους. Ζήτημα, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να κρυφτεί από πού πήρες χρήματα, πόσο είναι ο μισθός σου, πόσες έχεις, τι έχεις στην τράπεζα, οτιδήποτε. Η γυναίκα μου, ας πούμε τώρα, η πέρυσι πότε πήρε, για παράδειγμα, το εφάπαξ, γιατί βγήκε στη σύνταξη, που ήταν υπάλληλος, εκπαιδευτικός, καθηγήτρια, δημόσιο υπάλληλος και πήρε τη σύνταξη, πόσο, ούτε ξέρω καν πόσο είναι, γύρω στις 20.000 κάπου εκεί, θα υπάρχει σε αυτό που καταθέτουμε το πόθεν έσχες. Εκεί φαίνεται ότι τόσα συγκεκριμένα λεφτά μπήκαν στην τράπεζα και είναι από εκεί. Είναι από εκεί το εφάπαξ. Το αυτοκίνητο και το τι ήταν η βαρκούλα. Όχι, ναι, βαρκούλα, ναι, πεντάμετρο σκάφος, κύριε Κουτσούμπα. Βαρκούλα, λοιπόν, το βλέπετε εσείς αυτό? Ναι, το θα σκάφος. Θα πρέπει να δηλωθεί ότι είναι από μεγάλο, διαγωνισμό. Θα πει ο άλλος ότι είναι από εδώ, από το διαγωνισμό. Άρα υπάρχει η διαφάνεια. Πρέπει να το δηλώσει. Δεν μπορεί να το δώσει, να η το χαρίσει κάποιος άλλος. Άρα λοιπόν, όταν ο κύριος Κασελάκης, για παράδειγμα, βγαίνει και λέει όλα αυτά, χωρίς να λέει πώς τα πήρε, από πού είναι, ποια ακριβώς είναι από γονική παροχή, ποια ακριβώς είναι από τη δουλειά του και ποια δουλειά έκανε και πώς είχε τέτοιο μισθό ή και γιατί του βάζαν τόσα, τέλος πάντων, χιλιάδες μέσα. Θα το κάνει μόλις πρέπει να απαντήσει. Φαντάζομαι, μα ήδη έπρεπε να το έχει κάνει. Εγώ, για παράδειγμα, να βγήκα γραμματέας του κόμματος, παρότι δεν ήμουν βουλευτής, είχα καταθέσει μέσα στον πρώτο μήνα. Γιατί είναι γνωστά. Έπρεπε να το έχει κάνει από την πρώτη στιγμή. Βέβαια έπρεπε να το έχει κάνει. Γιατί, που σημαίνει εδώ, λογικά σκέφτεται ο κόσμος και όλοι μας ότι μπας και έχει κάποιο λάκκο ή φάβα. Γιατί δεν το κάνει? Και γιατί 3 μέρες, 5 μέρες πριν τις εκλογές πάει στη Θεσσαλονίκη με φόντο το θερμαϊκό κόλπο
στην ύμφη του Θερμαϊκού και λέει τόσα ηγακή, τόσα εκατομμύρια επενδύσεις, τόσα έσοδα έχω, τόσα κίνητα έχω κλπ. Χωρίς να μπορεί κανείς να ελέγξει αν αυτά ισχύουν και το ΕΣΧΕΣ και το πόθεν. Από πού είναι αυτά. Άρα λοιπόν, αλλά επειδή τέλος πάντων πρέπει να σας πω το εξής, που είμαι βαθιά πεπισμένος, γι' αυτό το συναντάω, για ο κόσμος είναι βαθιά εξοργισμένος, είναι κουρασμένος, είναι μπαϊλτισμένος από όλη αυτή τη φιλολογία για το ποιος είναι πιο πλούσιος από τον άλλον, για τη συζήτηση. Όλοι ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ πλούσιοι και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Κασελάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι χρόνια βουλευτής, υπουργός, πρωθυπουργός, αρκετά χρόνια έχει ελεγχθεί μέσα αυτών των διαδικασιών. Αν κάτι δεν έχει γίνει σωστά ή αν δεν έχει δηλώσει σωστά, υπάρχουν οι αρμόδιες αρχές για να το ελέγξουν αυτό. Ο κύριος Κασελάκης έχει αυτή την πορεία αυτούς τους συγκεκριμένους μήνες. Υπάρχουν σκοτεινά σημεία εδώ. Μένει να δούμε πώς ακριβώς θα έχει αυτά και γιατί καθυστερεί. Προφανώς ήθελε να ρυθμίσει κάποιες υποθέσεις οι οποίες απαγορεύονται και από τον ελληνικό νόμο για αρχηγούς κομμάτων. Φυσικά θα έχει παρατυπία. Το παραδέχτηκε και γι' αυτό δημόσιο. Εγώ πιστεύω καθυστερεί. Αλλά όμως όλη αυτή η συζήτηση είναι αποκρουστική. Την ώρα που άλλος δεν έχει, μετράει ακόμα και το 1 ευρώ για να πάει κόσμο, να ψωνίσει στο σούπερ μάρκετ για να ζήσει την οικογένειά του, δεν μπορεί να γίνεται αυτή η συζήτηση την τελευταία εβδομάδα των εκλογών. Είναι οπωσδήποτε ένα σοβαρό θέμα, όμως ένας λόγος που αποστρέφεται ο κόσμος τις εκλογές και αυτή τη συζήτηση είναι και αυτός. Μάλιστα. Αν συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και τις επόμενες μέρες, θα δείτε πόσο θα φτάσει για από εκεί. Για να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας. Εάν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιοι που είναι αναποφάσιστοι και λένε να ψηφίσω, Κουκουέ, να μην ψηφίσω, τι θα τους λέγατε? Να κάνει αυτό που σκέφτεται. Επειδή σκέφτεται ότι είναι η επιλογή του το ΚΚΕ, το βλέπει να αντιστέκεται, να προσπαθεί, να βρίσκεται μπροστά, να έχει καθαρή θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρει ότι παλεύει και για το σήμερα, για να υπάρχει ανάσες ανακούφιση, να υπάρχουν κατακτήσεις, να δικαιώματα στους εργασιακούς χώρους, να υπάρχουν ψηλότεροι μισθοί συντάξεις, να υπάρχει κατάργηση του ενιοφόρου κατανάλωσης, του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να υπάρχει αφορολόγητο όριο, να μην γίνονται πληστηριασμοί, να υπάρχει παιδεία δημόσια δωρεάν, υγεία για όλο το λαό και όχι επιπληρωμή. Πάντως, κύριε Κουτσούμπα, και νόμιμο φακελάκι στα απογευματινά χειρουργία. Όλα αυτά τα ξέρει. Μάλιστα. Και το ΚΚΕ ήταν μπροστά σε όλα αυτά. Να σας πω, πέσατε στη Λούμπα, όχι Λούμπεν, Λούμπα είπα, του TikTok. Και εσείς, κύριε Κουτσούμπα, σας είναι. Είδαμε με το μπουφανάκι σας. Ξέρετε το εξής. Να απευθύνεστε την νεολαία. Το ΚΚΕ είχε και πέρσι. Τα είδατε στη βουλευτική περίοδο. Εσάς δεν σας είχαμε δει σε TikTok. Στο TikTok έχει λογαριασμό το ΚΚΕ. Όπως και σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το κόμμα. Εμείς δεν έχουμε ατομικούς για προβολή προσωπική δική μου. Τι κάνω με τη γυναίκα μου, πώς πάει η κόρη μου, πώς πάω περίπατο. Με ατάκες θα πάτε καλά. Λοιπόν, εντάξει, αυτός είμαι, έτσι μιλάω. Έτσι μιλάω, οι άλλοι αυτοί είναι. Αυτό που λέω, εγώ αυτός είμαι, εμείς αυτοί είμαστε. Έτσι μιλάμε, τώρα το ανακαλύψαμε. Και βεβαίως το θέμα είναι όταν αξιοποιήσεις και αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μέτρο, χωρίς υπερβολή και για πράγματα που είναι ουσιαστικά. Γιατί εγώ στο TikTok βγήκα και μίλησα με αυτόν τον εύληπτο λαϊκό δεν τρόπο τέλος πάντων. Και για τις φοιτητικές εκλογές όπου είπαν σπουδαστικοί. Η παράταξη που στηρίζει κύριε το ΚΚΕ βγήκε και πρώτη δύναμη. Δεν πιστεύω να φτιάξετε κι εσείς τα αντίστοιχα παπούτσια κουκουέ που έφτιαξε το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Όχι, κόκκινα. Εγώ λόγω της μέσης μου φοράω ειδικά παπούτσια τώρα, που μου λένε οι γιατροί. Γιατί... Καλά πάει η μέση. Καλά, καλά. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και για σήμερα το βράδυ στην κεντρική σας ομιλία στο Σύνταγμα, αλλά και για τα αποτελέσματα των εκλογών την Κυριακή. Να έρθουν όλοι στις 8 η ώρα το βράδυ στο Σύνταγμα και την Κυριακή με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη.